Nobody puts baby in a corner. Γεια σας! Μια νέα ενότητα στο κανάλι ξεκινάει. Το DMD TV, που θα πει Drone Media Days TV. Εκτός λοιπόν από τα drones, αγαπάμε και παρακολουθούμε αρκετά διάφορες ταινίες και κυρίως παλιότερες και έχουμε μεγάλη νοσταλγία με τις ταινίες που αγαπήσαμε μεγαλώνοντας με αυτές. Με αυτές λοιπόν θα ασχοληθούμε και με τέτοιο τρόπο που όμοιο του κανάλι ως σήμερα πανελλαδικά δεν υπάρχει. Και έχουμε πολλά να πούμε και να δημιουργήσουμε αρκετά βίντεο. Γι' αυτό, αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο, παρακαλώ μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, διότι έρχονται πολλά στο μέλλον. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ταινία, το Dirty Dancing. Και με διάφορα Do You Know, όπως επίσης θα δούμε πώς είναι σήμερα οι τοποθεσίες που γυρίστηκε η ταινία. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα παραγωγής 1987 με πρωταγωνιστές τον Patrick Swayze στο ρόλο του Johnny και την Jennifer Grey στο ρόλο της Baby. Αρχικά, ο ίδιος ο παραγωγός της ταινίας ήταν τόσο σίγουρος για την αποτυχία της. Say what? Ναι, καλά ακούσατε, την αποτυχία της ταινίας. Γι' αυτό και υπήρχαν σκέψεις να μην προβληθεί στους κινηματογράφους, αλλά να πάει απευθείας στα βίντεο κλαμπ. Προς διέψευση όλων όμως, η ταινία κέρδισε Oscar για το τραγούδι της I've Had The Time Of My Life και πολλά βραβεία Grammy και εισέπραξε συνολικά 214 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντάς την την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά, αλλά και την πιο συζητημένη ταινία της εποχής. Σημειώνεται ότι το budget της ταινίας ήταν μόλις 5 εκατομμύρια δολάρια. Στην αρχή, η παραγωγή της ταινίας για το πρωταγωνιστικό ρόλο του Johnny είχαν επιλέξει τον Billy Zane, ενώ από οντισιόν είχε περάσει και ο Van Kilmer. Στις χορευτικές σκηνές ωστόσο δεν είχε χημεία με τη συμπροταγωνίστριά του, γι' αυτό και τελικά κατέληξαν στον Patrick Swayze. Αντίθετα, για το πρωταγωνιστικό ρόλο της Baby πέρασε από οντισιόν η Sarah Jessica Parker και η Sharon Stone, όμως επίσης δεν έπεισαν με τις χορευτικές τους ικανότητες και η τελική επιλογή τους ήταν η Jennifer Grey. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν φθινόπωρο, ενώ η ιστορία διαδραματιζόταν καλοκαίρι, κάτι που δυσκόλεψε τα εξωτερικά γυρίσματα. Η σκηνή που σηκώνει ο Johnny την Baby μέσα από το νερό γυρίστηκε τον Οκτώβρη στη λίμνη της Βριζίνιας, που όπως βλέπετε από τα πλάνα, πλέον λίμνη εκεί δεν υπάρχει. Έχει στερέψει από το 2006, αλλά σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και το θετικό είναι ότι από το καλοκαίρι του 2020 η λίμνη αρχίζει ξανά και γεμίζει με νερό, όπως βλέπετε και στα πλάνα. Στη λίμνη αυτή λοιπόν, όπως προαναφέραμε, η σκηνή που ο Johnny σηκώνει την Baby μέσα από το νερό γυρίστηκε τον Οκτώβρη. Οι θερμοκρασίες ήταν τόσο χαμηλές που όλα τα πλάνα ήταν μακρινά για να μην φαίνονται τα χείλη των πρωταγωνιστών που είχαν μελανιάσει από το κρύο. Επίσης, οι τεχνικοί αντιμετώπισαν κι άλλο ένα πρόβλημα στη σκηνή που οι δύο πρωταγωνιστές χορεύουν στη φύση. Επειδή όλα τα φύλλα των δέντρων είχαν ξεραθεί λόγω εποχής, αναγκάστηκαν να τα βάψουν πράσινα με σπρέι ώστε να φαίνεται ότι είναι καλοκαίρι. Ας αναφέρουμε περιληπτικά την υπόθεση της ταινίας. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1963. Η Frances Houseman ή Baby κάνει διακοπές με τους γονείς της, Jake και Marjorie Houseman, και τη μεγαλύτερη αδερφή της, Lisa. Στο θέρετρο Catskills που ανήκει στον Max, φίλο του πατέρα της, Jake. Η Baby γνωρίζει για πρώτη φορά τον Johnny μέσω του ξαδέρφου του, Billy, σε μια αποθήκη που μαζευόσαν όλο το προσωπικό του θερέτρου και χόρευαν βρώμικους απαγορευμένους χορούς. Ήταν η πρώτη συνάντηση, ο πρώτος χορός και το πρώτο καρδιοκτύπι της Baby για τον Johnny. Στη συνέχεια, η παρτενέρ του Johnny,
Penny αποφασίζει να κάνει άμβλωση. Εφόσον η Penny σαν παρτενέρ του Johnny δεν ήταν σε θέση πλέον να χορέψει, αυτό είχε μεγάλη επίπτωση στο μισθό τους ολόκληρης της σεζόν. Για άλλη μια φορά λοιπόν η Baby προσφέρθηκε να γίνει παρτενέρ δίπλα στο Johnny και φυσικά έτσι ξεκινάει μια ιδιαίτερη ερωτική και προστατευτική σχέση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Σημειώνεται πως στην τελική σκηνή της ταινίας ο Johnny και η Baby που χορεύουν το βραβευμένο τραγούδι I've Had The Time Of My Life δικαιώνονται για όλες τις επιλογές τους και για την σχέση που ανέπτυξαν μεταξύ τους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος, να αναφέρουμε μερικά από τα τραγούδια της ταινίας που σημείωσαν και σημειώνουν ακόμα και σήμερα μεγάλη επιτυχία και συνέβαλαν και αυτά φυσικά στη μεγάλη επιτυχία της ταινίας. Be My Baby από τους Ronettes. Big Girls Don't Cry από τους Frankie Valli and the Four Seasons. Do You Love Me από τους Contros. Love Man από τους Otis Redding. Hungry Eyes από τον Eric Carmen. De Todo Un Pongo από τους Melon. Cry To Me από τον Solomon Burke. She's Like The Wind από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή Patrick Swayze. Και φυσικά I've Had The Time Of My Life με τους Billy Madeley και Jennifer Warnes. Γυρίσαμε 34 χρόνια πίσω και κάναμε μια αναδρομή σε μια αγαπημένη ταινία, το Dirty Dancing. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε πολλά τέτοιου είδους βίντεο, παρακαλώ μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και αν θέλετε πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μελλοντικά βίντεο του καναλιού μας. Επίσης, αν θέλετε, αφήστε κάτω στα σχόλια τις προτάσεις σας για ταινίες ή σειρές που σας ενδιαφέρουν να δείτε στο κανάλι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. DND out.